Γεννήθηκα στις 20 Μαΐου 1769 στην Ήδρα και το πραγματικό μου επώνυμο ήταν Βόκος. Ήμουν το δεύτερο παιδί του Ιδραίου πλειοκτήτη Δημήτριου Βόκου. Οι γονεί μου εξαιτία διαμάχη με τον Τούρκο Γεζαήρ Πασά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα και να καταφύγουν αρχικά στη Δοκό και στη συνέχεια στην ημιαυτόνομη Ήδρα. Η μητέρα μου λεγόταν Ανδριανή και ήταν χείρα του Ανδρέα Βόχα Βοχαή του. Ο πατέρα μου προσπάθησε να μου μάθει γράμματα, αλλά εγώ στράφηκα στην αυτιλία σε ηλικία 16 ετών και παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα μου έγινα πλοίαρχο στο οικογενειακό πλοίο. Ανέλαβα να παραδώσω σιτάρι στη Νίκαια, παραλιακή πόλη της Γαλλίας. Αμέσως μετά πούλησα το πλοίο της οικογένειας μου και αγόρασα από έναν οθωμανό της Χίου το εμπορικό πλοίο Μιαούλ. Από τότε εμφανίζομαι με το επώνυμο Μιαούλης. Στη συνέχεια, και αφού η περιουσία μου συνεχώς αυξανόταν, ανέθεσα στον ιδραίο ναυπηγό στο τρογεώργη την κατασκευή ενός νέου μεγάλου εμπορικού πλοίου. Με το ξέσπασμα του Αγγλογαλλικού πολέμου, απέκτησα τεράστια περιουσία διασπώντα του Αγγλικού αποκλεισμού. Ήμουν ένα από του σημαντικότερου ήρωε τη Μεγάλη Επανάσταση του 1821. Στην αρχή ήμουν αντίθετο με την εθνική εξέγερση γιατί πίστευα ότι οι Έλληνε δεν ήταν ακόμα επαρκώ προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουν τον τουρκικό στρατό. Φοβόμουν μια επικείμενη επανάσταση αφού μια ενδεχόμενη αποτυχία θα έπλητε τα συμφέροντα τη Ήδρα, η οποία ήταν η μη αυτόνομη, πλην όμω είδα με ευχαρίστηση την εκλογή του γιού μου στη θέση του μοίραρχου αρχηγού των Ιδραϊκών πλοίων. Μοιήθηκα στη φιλική εταιρεία και συμμετείχα ενεργά στην Ελληνική Επανάσταση. Έγινα ναύαρχο τη Ήδρα κατά τα τέλη του 1821 και στη συνέχεια ανάβαρχο ολόκληρου του ελληνικού στόλου, μέχρι την αντικατάστασή μου το 1827 από τον Άγγλο Ναύαρχο Κόχραν ξεχώρισα το 1822 στην ναυμαχία της Πάτρας. Την ίδια χρονιά ναυμάχησα στη Χίο, χωρίς να καταφέρω να αποτρέψω τη σφαγή της Χίου και στις Πέτσες. Στο τέλος του 1822 κατάφερα να ανεφοδιάσω το Μεσολόγγι κατά την πρώτη πολιορκία μου. Οι Μεσολογγίτες πήραν θάρρος και με συνεχείς εξόδους ανάγκασαν τη λύση της πολιορκίας το 1824, στις 29 Αυγούστου, γίνεται η ναυμαχία του Γέροντα, στα μικρασιατικά παράλια απέναντι από την Κάλυμνο που περιγράφεται ως η μεγαλύτερη ναυμαχία της Επανάστασης. Το 1825, στις 2 Ιουνίου, ο ελληνικός στόλος με επικεφαλή στον Μιαούλη καταστρέφουν τουρκοεγυπτιακή κορβέτα στην ναυμαχία της Σούδας και ανάγκασε σε υποχώρηση τον υπόλοιπο Οθωμανικό στόλο. Ο Καποδίστριας με επανέφερε, επίσημα, ως ναύαρχο του ελληνικού στόλου και ανέθεσε στον Κανάρι την αρχηγία των Μυρπολικών. Το 1829 ο Καποδίστριας δείχνει για άλλη μια φορά την εκτίμησή του και με διορίζει μέλος της Γερουσίας. Μετά από λίγο καιρό συμπαρατάχθηκα με όσους αντιτίθεντος στον Καποδίστρια. Οι Ιδραίοι ζητούσαν αποζημίωση για τι καταστροφέ που είχαν υποστεί κατά την Ελληνική Επανάσταση, όμω η κατάσταση του Ταμείου του Ελληνικού Κράτου δεν επέτρεπε στον Καποδίστρια να κάνει κάτι τέτοιο, η κατάσταση γρήγορα κλιμακώθηκε, οι ιδραίοι καπεταναίοι δεν δέχονταν ελέγχου στα πλοία του και ο Καποδίστρια έδωσε εντολή στον Κανάρι να θέσει σε ετοιμότητα τον ελληνικό στόλο στον αύσταθμο του πόρου. Την πρώτη ημέρα του Αυγούστου του 1831, είχα μείνει με πολύ λίγου άντρες και σε μια στιγμή απελπισία, ως πολεμική πράξη, άναψε φυτίλια στι μπαροταποθήκε των τεσσάρων μεγαλύτερων πλοίων, ανατινάχτηκαν η φρεγάτα έλας και η κορβέτα Ήδρα, και τα άλλα δύο πλοία σώθηκαν την τελευταία στιγμή από θαραλέου αγωνιστέ που αφαίρεσαν τα φυτίλια. Η πυρπόληση των ελληνικών πλοίων με στιγμάτισε. Αργότερα έλεγα μετανοημένο ότι καλύτερα να μου είχαν κόψει το χέρι παρά να τα είχα κάψει. Επί Βασιλεία Όθωνα, διορίστηκα αρχηγό του Ναυτικού Διευθυντηρίου, Γενικό Επιθεωρητή του Στόλου και Σύμβουλο Επικρατεία. Πέθανα στην Αθήνα στις 11 Ιουνίου 1835 από και τάφηκα στον Πειραιά, στην περιοχή που αργότερα ονομάστηκε Ακτή Μιαούλη.